Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Θα δούμε βέβαια μαζί το θέμα κορονοϊός εδώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους ελέγχους εστιάζουμε, κύριε Τάνο, γιατί τα κρούσματα αυξάνονται. 203 τα κρούσματα που ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΗ, 35 μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά 50 είχαμε στην περιοχή της Ορμήλιας σε εργοστάσιο τροφίμων που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Θέλω να μου πείτε λίγο για τους ελέγχους, πόσο εντατικοί είναι. Εγώ η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορώ και βλέπω. Βλέπω περιπολικά, βλέπω αστυνομικούς και στη Θεσσαλονίκη αλλά και εκτός Θεσσαλονίκης να βρίσκονται σε στενά, να βρίσκονται σε γειτονιές και να ελέγχουν το εάν τηρούν τα μέτρα, αν φορούνται οι μάσκες εκεί που πρέπει να φορούνται. Κύριε Στολάκη, η έλεγχη είναι εντατική, είναι καθημερινή. Μάλιστα το περασμένο τρίμερο, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, βεβαιώθηκαν σε όλη την Κεντρική Μακεδονία περίπου στα 120 πρόστιμα, τα οποία φορούσαν κυρίως σε μη χρήση μάσκας. Μάλιστα. Από τα οποία περίπου στα 74 αφορούσε εργαζόμενους σε καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και περίπου 18 πρόστιμα είχαμε σε πελάτες καταστημάτων. Δηλαδή η πλειονότητα των προστήμων που έπεσαν σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας εκτός Θεσσαλονίκης, φαντάζομαι, κύριε Τάνο, ήταν σε εργαζόμενους και όχι σε πελάτες. Ακριβώς, το τελευταίο Σαββατοκύριακο, δηλαδή, οι έλεγχοι διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα πρόστιμα αφορούσαν τους εργαζόμενους. Βέβαια, στο σύνολό τους από τις 29 Ιουλίου, δηλαδή από την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, που ξεκίνησε η γενικευμένη χρήση μάσκας στους περισσότερους κλειστούς χώρους, εκεί είχαμε περίπου στα πάνω από 300 πρόστιμα έχουν επιβληθεί, από τα οποία είναι ισομερώς κατανεμένα και σε εργαζόμενους και σε πελάτες, δηλαδή 130 περίπου εργαζόμενοι και αντίστοιχος αριθμός περίπου σε πελάτες καταστημάτων και πελάτες σε σούπερ μάρκετ. Τι σας λένε εκεί οι συνάδελφοί σας που σας ενημερώνουν, ποιες είναι οι πιο συχνές δικαιολογίες που σκαρφίζονται αυτοί οι οποίοι δεν τηρούν τον νόμο, κύριε Τάνο? Κοιτάξτε, κύριε Στολάκη, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για τους ελέγχους, είμαστε όλοι από την ίδια πλευρά. Άρα επομένως νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία στο κομμάτι της προστασίας της δημόσιας υγείας. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε εμείς είναι ότι οι έλεγχοι δεν είναι τιμωρητικού χαρακτήρα, ούτε περισσότερο εισπρακτικού χαρακτήρα, αλλά έχουν κυρίως το χαρακτήρα της συμμόρφωσης, ώστε να συνετίσουμε αυτούς οι οποίοι δεν εφαρμόζουν ακριβώς τα μέτρα που έχουν επιβληθεί. Βλέπουμε ότι στους περισσότερους ελέγχους που κάνουμε τηρούνται τα μέτρα, δηλαδή στο τελευταίο τριήμερο γίνανε περισσότεροι από 4.000 έλεγχοι και επιβλήθηκαν αυτό που σας είπα περίπου σε 120 πρόστιμα. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι πάρα πολλά τα πρόστιμα σε σχέση με τους ελέγχους, ωστόσο όμως υπάρχουν συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν εφαρμόζουν ακριβώς τα μέτρα και θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τους ίδιους, αλλά αντιλαμβάνεστε και τον περίγυρό τους, την οικογένειά τους και βέβαια ηλικιωμένα άτομα ή τυχόν ευπαθείς ομάδες που βρίσκονται στον περίγυρό τους. Εκείνο που προβληματίζει είναι η Θεσσαλονίκη, είναι η Χαλκιδική, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε πόλεις εστίες του κορονοϊού και βέβαια οι νεότεροι, οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα μέτρα, δεν φορούν μάσκες, συνοστίζονται, δημιουργούν συνθήκες συγχρονισμού. Τα πάρτι στα beach bar της Χαλκιδικής, πρόσφατα μάλιστα, κύριε Τάνο, προχθές αν δεν κάνω λάθος, επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 30.000 ευρώ σε γνωστό μαγαζί της Χαλκιδικής και επίσης λουκέτο 15 ημερών αν δεν κάνω λάθος. Σωστά το λέτε, κύριε Στολάκη. Έχουμε εντατικοποιήσει τους ελέγχους και σε αυτούς τους χώρους, γιατί όπως σωστά το είπατε, υπάρχουν φαινόμενα συνοστισμού ή σε κάθε περίπτωση είναι πιο εύκολο να υπάρχει συνοστισμός. Από την 1η Αυγούστου μέχρι και χθες επιβλήθηκαν σε 4 καταστήματα, σε 4 κέντρα διασκέδασης πρόστιμα 1.000 ευρώ, αλλά και αναστολή λειτουργίας. Σε ποιες περιοχές, στη Χαλκιδική? Ναι. Ναι, 3 είναι στη Χαλκιδική. Το οποίο είναι το Σάββατο και την Κυριακή τα ξημερώματα και ένα ήταν το προηγούμενο Σάββατο στις 1 Αυγούστου. Επίσης πάλι στη Χαλκιδική. Πάλι στη Χαλκιδική ήταν εκείνο και σήμερα τα ξημερώματα είχαμε ένα στην Ημαθία.
Μάλιστα. Επίσης κέντρο διασκέδασης, όπου εκεί επιβλήθηκε 11.000 ευρώ πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας για 15 ημέρες. Τα οποία πρόστιμα, κύριε Τάνο, πέφτουν και επιβάλλονται γιατί, για παράδειγμα, μπαίνει επιπλέον κόσμος από τον επιτρεπόμενο που γράφει η άδεια, από τον αριθμό των ατόμων που προβλέπονται να είναι καθισμένοι βάσει του νόμου, επειδή δεν φοράνε οι πελάτες μάσκες, επειδή δεν φορά το προσωπικό μάσκες, για ποιο λόγο επιβάλλονται αυτά τα πρόστιμα? Σε όλες τις περιπτώσεις, στις τέσσερις που σας προανέφερα, όλες ήταν γιατί υπήρχε υπέρβαση του αριθμού των ατόμων που υπήρχαν μέσα στο χώρο σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμου χώρου του καταστήματος. Όσο αφορά για τις μάσκες, για τους εργαζόμενους, εκεί υπάρχει το πρόστιμο των 150 ευρώ και για τους πελάτες, οι πελάτες οφείλουν να φοράνε μάσκα σε καταστήματα, σε κλειστούς χώρους, σε καταστήματα λιανικού κυρίως εμπορίου, ωστόσο όμως σε καταστήματα εστίασης δεν είναι υποχρεωμένοι να φοράνε μάσκα. Μάλιστα. Λοιπόν, και βέβαια εσείς συνεχίζετε τους ελέγχους, φαντάζομαι ότι παρακολουθούμε και όπως όλοι μας παρακολουθείτε και εσείς βέβαια τις καθημερινές ενημερώσεις και εδώ για την περιοχή μας, κύριε Τάνο, και βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν και οι προτάσεις από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, οι οποίες μπορεί να γίνουν και δεκτές από την κυβέρνηση και στη συνέχεια να γίνουν και νόμος του κράτους που θα πρέπει να τηρηθεί. Όλα είναι στον αέρα και το πάμε εβδομάδα παραβδομάδα ανάλογα με τον αριθμό των κρούσματων. Ξέρετε, κύριε Στολάκη, είμαστε από την πρώτη στιγμή, αυτό που λέμε, στην πρώτη γραμμή στην αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Όπως ξέρετε, από το Μάρτιο, δηλαδή, που επιβλήθηκαν τα πρώτα μέτρα περιορισμού, ήμασταν στο δρόμο προκειμένου να υπάρχει μια συμμόρφωση προς τα μέτρα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν είμαστε έξω ούτε να τιμωρήσουμε τους ανθρώπους και κυρίως τους νέους ανθρώπους, αλλά είμαστε για να τους συνετίσουμε και σε κάποιες περιπτώσεις επιβάλλουμε τα πρόστιμα προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση προς τα μέτρα. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε εναντίον. Αντίθετα, αυτό που λέμε είναι ότι είμαστε όλοι από την ίδια πλευρά. Ο στόχος μας είναι η αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Έτσι είναι. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν και πληροφορίες. Αυτό βέβαια δεν θα το σχολιάσετε εσείς. Το αναφέρω εγώ ειδησιογραφικά ότι υπάρχουν κρούσματα κορονοϊού και σε αστυνομικούς εδώ στην Θεσσαλονίκη. Οι συνδικαλιστές του κλάδου σας έχουν ζητήσει από τον ΕΟΔΗ να έρθει να κάνει ελέγχους. Και θέλω εγώ να πω για τα συγχαρητήριά μου στο πρόσωπό σας, γιατί εχθές στην παραλία της Θεσσαλονίκης υπήρχε ένα μεγάλο όχημα, ένα όχημα μεγάλου κυβισμού που έκοβε τη μία από τις δύο λωρίδες κυκλοφορίες και ήρθαν άνθρωποι της τροχιάς και το απομάκρυναν, κύριε Τάνο, και αποκατάστησαν λίγο το πρόβλημα εκεί στην περιοχή. Οπότε να δώσουμε λίγο και τα εύσημα στο τέλος αυτής της συζήτησης που κάνουμε. Κύριε Στολάκη, σωστά το αναφέρετε ότι είναι πολύ πρόοδο το έργο μας. Δεν είναι μόνο όπως τώρα είμαστε στο κομμάτι αυτό της αντιμετώπισης πανδημίας, αλλά είναι και το κομμάτι της τροχιάς και της εγκληματικότητας και της οδικής ασφάλειας. Είναι ένα πολύπλευρο κομμάτι το οποίο καλύτερα να αντιμετωπίσει η αστυνομία και προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο να είμαστε έξω, να είμαστε δίπλα στους πολίτες, προκειμένου να προσφέρουμε όσο γίνεται περισσότερο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά και καλές διακοπές, εάν και εφόσον ξεκινήσετε τις διακοπές, κύριε Τάνο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θολάκη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά, να είστε καλά.